Από τις 7 Ιούνιου σε κινητοποίηση σε επαναλαμβανόμενες 4 ώρες στάσεις εργασίας. Για να ξέρουμε ότι δεν ήρθε από το πουθενά. Η επιχείρηση η οποία απασχολούσε το 2008 περί τους 450 μαζί με τους εργολαβικούς εργαζόμενους έχει φτάσει σήμερα να απασχολεί γύρω στους 300. Με τις τελευταίες προσλήψεις να έχουν γίνει περίπου 60 και βάλε προσλήψεις τον τελευταίο καιρό μας, τον τελευταίο χρόνο. Η επιχείρηση, η οποία από τα μέσα του 2008 και αρχές του 2009 καταληκτικά, έκανε περικοπές, οι οποίες φτάνουν μέχρι και σήμερα που μιλάμε αθρηστικά, πάνω από 35% στις αμοιβές των εργαζομένων. Η επιχείρηση, η οποία επικαλείται εδώ και 10 χρόνια προβλήματα, αλλά από τα μέσα του 2017 και μετά εμφανίζει θετικά πρόσημα, κατ' ομολογία και του ίδιου του Διευθύνοντα Σύμβουλου. Η επιχείρηση, η οποία έχει ανοίξει αγορές για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Μεξικό, στην Αμερική, η οποία έχει φτάσει να είναι μια τεράστια ελληνική πολυεθνική που έχει παρουσία είτε εμπορική είτε παραγωγική σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στην Αυστραλία. Είναι η ίδια επιχείρηση η οποία όταν φτάσαμε να ζητάμε συλλογική σύμβαση εργασίας επειδή η προηγούμενη έληξε στις 34, αρνήθηκε όλες τις προτάσεις οι οποίες είχαν αποφασιστεί όχι από το ΔΣ αλλά από την Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Προτάσεις οι οποίες είναι στην κατεύθυνση αναπλήρωσης ενός κομματιού μόνο από όσα χάθηκαν, από αυτό το 35-40% που περιέγραψα από το 2009. Κινούμαστε σε 4 άξονες που έχουν οικονομικό πρόσημο, αλλά δεν σταματάμε μόνο εκεί, γιατί υπάρχουν και θεσμικά πράγματα τα οποία έχουν καταργηθεί μέσα και κατά τη διάρκεια των μνημονίων, τα οποία με θρησκευτική ευλάβεια εφάρμοσαν όλοι οι βιομηχανοί κατά την εντολή του ΣΕΒ. Και φτάσαμε στο 2013 να έχουμε το κερασάκι στο τούρτα, να έχουμε την τελική μείωση του μείον 15%. Έτσι μαζεύτηκε αυτό το 40%. Εκτός λοιπόν από τους οικονομικούς άξονες, υπάρχουν απαιτήσεις για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για πρόληψη των σοβαρών ατυχημάτων, για να σταματήσουν να έχουν συμμετοχή στην παραγωγή και στη συντήρηση, όπου καλύπτουν σε μόνιμη βάση ανάγκες εργολάβη, υπεργολάβη κτλ. Και να σταματήσει ο ενδομηλικός δανεισμός εργαζομένων, ο οποίος προφανώς εφαρμόζει το διέρη και βασίλευε ακόμα και σε επίπεδο σωματείου, αλλά πιο πολύ στα αιτήματα των εργαζομένων. Υπάρχει και ένα μικρό ιστορικό, γιατί δεν φτάσαμε έτσι ξαφνικά να κάνουμε επαναλαμβανόμενες 4 ώρες. Σήμερα που μιλάμε, βρισκόμαστε να κάνουμε στην 13η-14η στάση 4 ώρες. Όλες οι προηγούμενες έγιναν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τονίσαμε και στους συναδέλφους, αλλά και στην επιχείρηση, ότι κανένας μας δεν λειτουργεί ιδεολειπτικά, ότι δεν υπάρχουν ούτε κομματικά πρόσωπα ούτε τίποτα και θα είναι μεγάλο λάθος να πάρουν να εκμεταλλευτούν τέτοιες καταστάσεις. Ανταυτού, και ενώ τους καλέσαμε σε μια πρώτη συνάντηση, το Μάιο ακόμα, στις αρχές Μαΐου, για να βάλουμε τους άξονες που περιέγραψα πριν, πήραμε ένα πρώτο όχι. Και το τελικό όχι ήρθε με επίσημη απάντηση της εταιρείας, αφού προηγήθηκε ένα 4% μετά τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων και του σωματείου στις αρχές του Φλεβάρι. Γιατί είπαμε ότι δεν μπορείς να ανακοινώνεις θετικά αποτελέσματα, δεν μπορείς να λες, γιατί είσαι και εισηγμένη, ότι είσαι σε ένα θετικό δρόμο και οι εργαζόμενοι σου να είναι σε άθλια κατάσταση, με τους νεοεισερχόμενους να έχουν μισθό με βάρδια 10 νυχτερινά και 2 Σαββατοκύριακα 690 ευρώ καθαρά, και τους παλαιούς εργαζόμενους τεχνίτες κτλ., όχι ανειδίκευτες εργάτες, να έχουν 870 ευρώ μισθό μετά από 20 και 25 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, η μισθολογική των εργαζομένων. Οι συνθήκες του βαριά βιομηχανία σήμερα είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές. Τα χημικά, η σκόνη, η σκουριά που λέμε εμείς, η θερμική καταπώνηση των εργαζομένων, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, είναι και πέμπουν και είναι γνωστά σε όλους. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Όχι μόνο στο δικό μας εργοστάσιο, αλλά και σε άλλα. Εμείς μιλάμε για το δικό μας όμως. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Συνδέονται σίγουρα
και με την κατάρτιση των εργαζομένων, γιατί είναι πολύ, πολύ είναι νέοι εργαζομένοι, είναι και η εντατικοποίηση της εργασίας, όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα εκπληκτικό μείγμα, το οποίο στο τέλος αμείβεται με τα ποσά που πριν περιέγραψα. Είπαμε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ότι πρέπει μετά από το 1,4%, το οποίο σε απόλυτα νούμερα εκατοκτρίζει 1,5 ευρώ αύξηση μερισίως για τους εργαζόμενους, δεν μπορεί αυτός ο ελληνικός κολοσσός να ξεγελάει με ψίπουλα τους εργαζόμενους. Ούτε με πριν παραγωγικότητα στα οποία φτιάχνονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε διευθυντή και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο άσκησης πολιτικής πάνω στους εργαζόμενους και στους σωματείων. Πρέπει να μπουν σε θεσμική βάση πράγματα, πρέπει να αναπληρωθούν πράγματα και πρέπει τελικά οι εργαζόμενοι, όπως όλη την Ελλάδα, αλλά ένα παραπάνω στη μάστιχα λειτουργία, να ζουν με αξιοπρέπεια, όχι με μισθούς πείνας, όχι με φοβίες. Φτάσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, όταν υψώσαμε το ανάστημά μας για να απαιτήσουμε τα δίκαια αιτήματα που στην αποφάση Γενική Συνέλευση να αντιμετωπίζουμε συνεχώς εξώδικα από τη διοίκηση της εταιρείας. Εκδικητικά εξώδικα. Και φτάσαμε σε αυτό που εμείς λέμε κατάντια, την ώρα των κινητοποιήσεων, να επιβάλλεται εκδικητικά το καθεστώς της διαθεσιμότητας για 2,5 εβδομάδες. Το οποίο και για μας, αλλά γενικά στην αρχή, είναι ουσιαστικά lockout, είναι ανταπεργία και είναι παράνομο κατά την εργατική νομοθεσία, όσο και ό,τι έχει απομείνει από αυτήν με την επέλαση των μνημονίων. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιοι που ευαγγελίζονται την ανάπτυξη, την υγιή επιχειρηματικότητα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη να φέρονται με τέτοιο τρόπο στους εργαζόμενους τους. Αν αυτά είναι τα σχέδια ενός τέτοιου κολοσσού, σαν αυτό που εργαζόμαστε, ειδικά εδώ, το μέρος του Προεδρείου που είμαστε σήμερα εδώ, 27 και 28 και 30 χρόνια, τέτοια ανάπτυξη δεν θέλω. Εάν αυτό λέγεται δικαιοσύνη, να αντιμετωπίζονται τα θεσμικά όργανα των εργαζομένων με δικαστήρια, με τη διαρκή παρουσία της αστυνομίας και της ασφάλειας από το Μέγαρο, εμείς δεν θα πάρουμε. Αντίθετα, όσο έχουμε τέτοια αντιμετώπιση, οι συνάδελφοι συσπυρώνονται γύρω από το σωματείο και έχουμε δηλώσει ότι εκτός και με αφορμή αυτήν την διαθεσιμότητα σε πολλά εισαγωγικά, την οποία θεωρούμε αβάσιμη, παράτυπη, παράνομη, καταχρηστική και πάνω απ' όλα εκδικητική, θα απαντήσουμε με τον δικό μας τρόπο μέχρι τέλους. Για μας ο στόχος είναι ένας, η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τίποτα άλλο. Όποιος επιχειρεί να εμφανίσει στην κοινωνία την τοπική, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμενους, ότι υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, όπως πολλές από αυτές περιγράφονται στα εξώδικα που μας στάλθηκαν, θα αποδείξει παταγωδός. Η απάντησή μας θα είναι στους δρόμους, αύριο μεθαύριο θα είναι στους δρόμους της πόλης, γιατί δεν είναι μόνο δικό μας ζήτημα, το να σηκωθεί ένα νέο κύμα το οποίο να απαιτεί όλα αυτά που έχασε, είναι θέμα όλων των εργαζομένων. Εμείς αυτό που δηλώνουμε σε όλους τους τόνους είναι ότι θα πάμε μέχρι τέλους. Το πρόβλημα της Τηδενών να γίνει πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, πρόβλημα όπως είναι το πρόβλημα της ΕΚΑΘ, πρόβλημα όπως είναι πρόβλημα τόσα εργοστάσια που είναι κουφάρια πλέον και νέκρωση βιομηχανική ζώνη που τη ζούμε 30 χρόνια τώρα εμείς σαν εργαζόμενοι εκεί και θυμηγόμαστε βαθύτερα, όπως είναι η Χελένη Στυλ, η Έλμα κτλ. Η κερδοφορία είναι εξαγγελίες των ιδίων. Αλλά από εκεί και πέρα είναι γνωστό της πάσης ότι αν θέλει μια επιχείρηση με ενδομηλικές συναλλαγές, τριγωνικές συναλλαγές που λέμε, μπορεί να βγάλει εύκολα προβληματικό ισολογισμό κτλ. Συν αυτού δεν υπάρχουν στοιχεία οικονομικά, ενώ στη διαδικασία της διαβούλευσης που μας κάλεσαν, για να βγει η διαθεσιμότητα, έπρεπε να προσκομίσουν ακριβή οικονομικά στοιχεία. Δεν έγινε ποτέ. Ανταυτού, πήραμε εκθέσεις ιδεών από CEO, δηλαδή τα μεγάλα στελέχη επιχειρήσεων του εξωτερικού. Και αυτό γεννάει πολλά ερωτηματικά και για τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους που δέχτηκαν τέτοια αιτιολόγηση για να επιβληθεί ένα τέτοιο ακραίο μέτρο εν μέσω κινητοποίησεων. Άρα συνέβη ότι είναι κερδοφόρα επιχείρηση, είναι αυτό που καλούνται την ιστορία. Σταθμολογία. Εδώ να προσδιορίσω ότι ο διευθύνοντα σύμβουλο του Δήμου το 2013, όταν προσπάθησαν με πολύ κόπο και πολλέ πιέσει να πετύχουν την τελική μείωση στο μείον 15% οριζόντια, εδώ δεν είχε υποθεί ότι θα γίνει οριζόντια. Υποσχέθηκε όχι στο ΔΣ, όχι στην Γενική Συνέλευση, αλλά σε όλους τους εργαζόμενους ότι όταν η επιχείρηση επιλέξει τα λόγια του ίσα βάρκα, ίσα νερά,
ένα ευρώ θα κερδίσουμε, θα τα πάρετε όλα πίσω. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει μειώσεις στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο αέριο, σε όλα, στις εργατικές εισφορές, αλλά εμείς το όλα πίσω δεν το βλέπουμε ακόμα. Ανταυτού απολαμβάνουμε εξώδικα, το ένα μετά το άλλο. Σκοπεύουμε να τα κάνουμε συλλογή, να τα δώσουμε στα παιδιά μας. Λίγες μέρες, το τονίζω, μετά λόγω γνώσης, πριν να γίνει η καταληκτική συνέλευση του Σωματείου, στην οποία η εισήγηση του ΔΣ θεωρήθηκε λίγη για αναπλήρωση των απολειών από το Σώμα και ανέβηκαν τα μεγέθη από το Σώμα, αυτό λέει πολλά. Λίγες μέρες πριν ήταν όλα καλά, γινόταν προσλήψεις, υπήρχε πίεση για 12 ώρα και υπερορίες, αλλά μόλις βγήκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γκρεμίστηκαν τα πάντα, κλείσαν οι αγορές, κόπηκε ένα μεγάλο ποσοστό του τονά σε επίπεδο ομίλου, ήρθε η καταστροφή του κόσμου, χάθηκαν τα πάντα, όλος περιέργος. Εάν αυτό λέγεται αξιοπιστία, εμείς το αφήνουμε στη χρήση της κοινής γνώμης. Πολλοί από εδώ, το πάνελ το δικό μας, δεύτερης γενιάς εργαζόμενοι, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά όλοι μας υποτέχουμε τα 30 χρόνια στην επιχείρηση. Ξέρουμε, είμαστε μια μικρή φωτογραφία της ιστορίας της νεότερης της επιχείρησης. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο ούτε υποκρισία, ούτε υπεκτηγές, ούτε επικοινωνισμό, ούτε τίποτα άλλο. Εμείς βαδίζουμε αυτή τη σύνταξη και θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε μια άλλη γενιά εργαζομένων. Δεν είναι δυνατόν αυτά που βρήκαμε από τους πατεράδες μας, δηλαδή το 8ωρο, το πενθήμερο, την κοινωνική ασφάλιση, το ανθυγιεινό επίδομα, να δώσουμε ένα μηδενικό στους συναδέλφους μας. Το δικό μας σωματείο το 1977, οι προκάτοχοι μας, για να κερδίσουν το ανθυγιεινό επίδομα, το οποίο δεν υπήρχε ούτε ακόμα σε επαναλαδικό επίπεδο, απέργησαν αιματηρά για 3,5 μήνες και το κέρδισαν. Είναι φωτεινός οδηγός, το τονίζουμε κάθε φορά στους συναδέλφους, ότι οι αγώνες δεν είναι παιδιακοί, δεν είναι πρόσκυροι, δεν πρέπει να, ούτε να αντιμετωπίζονται έτσι από τους ίδιους, ούτε από την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε εδώ για να παλεύουμε μέχρι να νικήσουμε τελειωτικά. Και λέμε ότι δεν είναι μόνο το χρηματικό, δεν είναι μόνο το θεσμικό, είναι και η ίδια η δομή του τρόπου παραγωγής της βιομηχανίας, στην οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λόγο.